Αγίο Σταυρό, το οποίο εκτελεί το τακτικό δρομολόγιο από τη Ρόδο προς το Καστελόριζο, επισήμως μεγίστη, φορτωμένο φαντάρους που πάνε να αναλάβουν υπηρεσία στο ακριτικό νησί, επισφραγίζει με την κόρνα του την άτυπη συμφωνία των παλιών και των νέων φρουρών των συνόρων της χώρας. Το ίδιο συμβαίνει αρκετές φορές και φεύγοντας από το Καστελόριζο, ο χαιρετισμός του είναι ο εθνικός ύμνος πάρα πολύ δυνατά και να κρατάει έτσι, ξέρετε, το ηθικό των νησιωτών και των Καστελοριζών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι στρατιώτες, Κρήτες στην πλειοψηφία τους, με τον ενθουσιασμό της νιώτης και την αγάπη προς την πατρίδα, ψάλουν τον εθνικό ύμνο σκορπώντας ρίγη συγκίνησης. Γιατί τόσοι πολλοί φαντάροι Κρήτες στο Καστελόριζο? Νομίζω ότι είναι το αίσθημα της φιλοπατρίας που έχουν. Νομίζω ότι θέλουν να έρθουν σε ένα κριτικό μέρος όπως το Καστελόριζο. Θέλουν να έρθουν στο Καστελόριζο συγκεκριμένα. Είναι μια διαδρομή αρκετά χρόνια τώρα, είτε ως στελέχη είτε ως οπλίτες. Το πλοίο περνάει ανοιχτά από το σημείο που βρίσκεται το στρατιωτικό φυλάκιο. Οι φωνές φτάνουν ως εκεί. Και οι παλιοί συναδερφοί τους υποδέχονται ανεμίζοντας την ελληνική σημαία. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουμε. Να βλέπουμε δηλαδή ότι ο Έλληνας έρχεται με ευχαρίστηση έτσι να υπηρετήσει στο Καστελόριζο, να μας προστατεύσει, και είναι και κάτι και εμείς που το θέλουμε να το ανταποδώσουμε. Προσπαθούμε στα πλαίσια της φιλοξενίας να παρέχουμε οτιδήποτε να γίνεται σε συνεργασία με την διοίκηση εδώ, η διαμονή τους καλύτερη. Το ακριτικό νησί, που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της Τουρκίας, κρατά το ηθικό του υψηλό και αυτή την ώρα αγωνιά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της πανδημίας. Είμαστε συνηθισμένοι, απλά κάτι φορές ξεπερνούνται τα όρια. Ξέρετε, είμαστε συνέχεια σε μια αυξημένη έτσι επιφυλακή και επαγρύπνηση. Νομίζω όμως ότι είναι κάτι που έχει περάσει στο πετσί μας και το αντέχουμε. Τώρα το έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα μας. Εμείς δεν έχουμε κρούσμα εδώ, αλλά βλέπουμε τι περνάνε όλοι οι συμπατριώτες μας και κάθε μέρα είμαστε σε μεγάλη έτσι σκέψη.